Αγαπητοί τηλεθεατές, βρισκόμαστε σε μία από τις ιστορικές πόλεις του νομού Πέλας, στα όμορφα Γιαννιτσά και συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Γιαννιτσών της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, προκειμένου να συνομιλήσουμε με έναν εξαίρετο ιεροψάλτη. Έχουμε την εξαιρετική τιμή και μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον Άρχοντα Υμνοδό της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος Βέρειας, τον κύριο Αντώνιο Πατρώνα. Δάσκαλε, καλώς σε βρήκαμε. Καλώς ήρθατε στα Γιαννιτσά. Από καρδιάς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, αλλά και για την φιλοξενία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου που υπηρετήσατε, διακονήσατε στο Ιερό Αναλόγιο για 30 συναπτά έτη. Βέβαια να ευχαριστήσουμε και τον ιερατικό προϊστάμενο του Ιερού Ναού, τον πατέρα Ιωάννη Σπυρίδη, για τη φιλοξενία αυτή. Βεβαίως, και εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μόλις του είπα ότι θα έρθει το 4Ε να δω να κάνει την εκπομπή για μένα, δέχτηκε με πολύ μεγάλη χαρά και είπε «Δάσκαλε, για σένα τα πάντα». Επιλέξατε βέβαια να κάνουμε αυτή την εκπομπή στο ναό αυτόν, τον οποίο έχετε ιδιαίτερες μνήμες και συγκινητικές στιγμές τις οποίες βιώσατε καθ' όλη τη διάρκεια αυτή της διακονίας σας εδώ στο Ιερό Αναλόγιο. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, ας κάνουμε ένα ταξίδι λοιπόν, να γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω και να μάθουμε για τον κύριο Αντώνιο Πατρώνα, τον Άρχοντα Υμνοδό της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Πώς ξεκινήσατε, ποια ήταν τα πρώτα ερεθίσματα? Έτσι, η ψαλτική μου διαδρομή είναι πάρα πολύ μεγάλη και με πολύ αγάπη και πολύ πόθο. Είμαι από το Αιγίνιο, κατάγομαι από το Αιγίνιο Πιερίας. Γεννήθηκα στο Αιγίνιο Πιερίας και το DNA μου, δηλαδή ο πατέρας μου, ήταν και αυτός μουσικός ψάλτης. Είχε βγάλει την ιερατική σχολή της Βέρειας και ήταν έτοιμος να γίνει ιερέας, αλλά δεν έγινε. Λοιπόν, άρα λοιπόν είχα εγώ τις ρίζες μου και από μικρός, 5 ετών, διακονούσα μέσα στο ιερό. Εκεί όμως, ακούγοντας τα ψαλσίματα των παππούδων τότε και του θείου μου, μόλις ανέλαβε ο θείος μου αριστερός ψάλτης, λαμπαδάριος, τον ακολούθησα από κοντά. Πιο μπροστά όμως ήμουν στον παππού, τον Αντώνη, το Δαγλιούδη, έτσι λέγεται στο επίθετο. Θεός χωρέστο. Παππούς δικό σας? Όχι, ο παππούς εκεί του χωρίου. Εκεί του χωρίου. Χωρίου, ναι. Ο οποίος ναι. Γνώριζε και... Ο οποίος, όχι, δεν γνώριζε μουσική, ήταν πρακτικός, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός. Έτσι τον λέγανε Αηδονάκη. Αηδονάκη, ναι. Καλήφωνος λοιπόν. Ναι, ναι. Και μόλις ήρθε ο θείος μου, εγώ ανέλαβα το... πήγα αριστερά και άρχισα εκεί τα πρακτικά από το θείο μου, ήταν πρακτικός. Στη συνέχεια ήρθε ένας νέος ιεροψάλτης, ο οποίος καταγόμενος από την Αλεξάνδρεια, Τασιόπουλος Ευάγγελος, που κάθισα εκεί για λίγο καιρό, μέχρι ότου να έρθει προϊστάμενος ο πατήρ Πέτρος ο Αξαόπουλος,
από την Άξο, ο οποίος ήταν θεολόγος και νομικός και μόλις με άκουσε και είδε, ας πούμε, το ζήλο μου, μου λέει: «Αντωνάκη, θα πας στον Καραμάνι να μάθεις μουσική». Γιατί εγώ ήμουν φτωχός, δεν μπορούσα να πάω στη Θεσσαλονίκη, να πάω στον Καραμάνι. Αλλά αυτός με πήρε και μου πήγε στον Καραμάνι. Αυτό γίνεται το 1957. Μάλιστα. Από το χωριό, λοιπόν. Από το χωριό, λοιπόν. Σας δίνεται η δυνατότητα ναι. Να μαθητεύσετε κοντά στον μεγάλο δάσκαλο. Τον Καραμάνι. Τον Αθανάσιο Καραμάνι. Ναι. Ο οποίος με αγαπούσε πάρα πολύ. Όχι εμένα και όλους τους μαθητάς τους αγαπούσε πάρα πολύ. Λοιπόν, είχαμε τόσο πόθο και τόσο ζήλο που παρακαλούσαμε να πάμε και στη χοροδία και στο αναλόγιο. Δάσκαλος φοβερός. Εκεί πόσα χρόνια κάνατε με τον δάσκαλο? Έκανα 2 χρόνια. Αλλά η επαφή μου όμως ήταν συνέχεια. Επανήλθα στο Αιγίνιο, ανέλαβα δεξιό αναλόγιο, 16 ετών, και είχα την επαφή μου με το δάσκαλο. Μάλιστα. Η διδασκαλία μου διήρκησε περίπου 6 χρόνια στον Καραμάνι. Ενώ λοιπόν, άρα λοιπόν σε ηλικία 16 ετών, στο χωριό στο οποίο γεννηθήκατε, είστε και ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού. Ναι. Συγχρόνως η επαφή με το δάσκαλο συνεχίζεται. Ναι, συνεχίζεται η επαφή και είχα και καλούς έτσι φίλους και συναδέλφους από το Αιγίνιο, οι οποίοι και εκείνοι πήγαν στον Καραμάνι και ψάλαμε μαζί στο Αιγίνιο. Και υπήρχε και η χοροδία, όπως μας είπατε, σε διάφορες συναυλίες που κάνατε με τον δάσκαλο ή στο Μητροπολιτικό Ναό, που γινόταν με τον Αθανάσιο Καραμάνι, τον δάσκαλο. Με τον Αθανάσιο Καραμάνι το μάθημα γινόταν στο Μητροπολιτικό Ναό. Ναι. Πίσω εκεί δεξιά είχε, στο στενάκι μέσα είχε ένα δωμάτιο και πηγαίναμε και παρακολουθούσαμε. Ήταν πάρα πολλοί μαθητές και από την Πάτρα, θυμάμαι έναν Γκότσης με 4 παιδιά, άφησε τα παιδιά του και ήθελε να μάθει βυζαντινή μουσική. Ήταν άριστο στην παραλλαγή, δεν μπορούσε να μάθει να ψάλει μέλος. Και τότε πήγε ο Γαϊτανίδης μαζί του κάτω στην Πάτρα και τον στήριξε λίγο. Ναι, εκείνα τα χρόνια. Ωραία. Φεύγοντας λοιπόν από την Θεσσαλονίκη, αναλαμβάνω εγώ το δεξί αναλόγιο στο Αιγίνιο. Μέχρι όταν πάω Φαντάρος. Πήγα Φαντάρος, επανήλθα πάλι και στην εκκλησία έψαλνα πάλι και εκεί όταν έγιναν τα εγγένεια του ναού γνώρισα τον μεγάλο δάσκαλο τον Χαρίλο Ταλιαδόρο τον οποίο είχαμε λοιπόν, καλέσει τον οποίο είχαμε γίγαντας της ψαλτικής τέχνης και εκείνος έτσι με αγκάλεσε πάρα πολύ και με κάλεσε στη Θεσσαλονίκη, μου έδωσε κάτι χειρόγραφα δικά του, μου έδωσε πομπίνες και διάβασα πάρα πολύ. Στη συνέχεια, εκεί με αγκάλεσε ένας πατήρ Γεώργιος Κορνελάκης, κριτικός μετά, με τον οποίο έκανα αρκετά χρόνια, μέχρι και το 70, μέχρι και το 69. Το 69 με 71 πήγα και έψαλα στον Άγιο Κωνσταντίνο του Κύτρους Πιερίας για 2 χρόνια εκεί. Και μετά έγινε διαγωνισμός εδώ στον Άγιο Γεώργιο Γιαννιτσών και ήμουνα ο 10ος που διαγωνίστηκα και τότε θυμάμαι συγκεκριμένα οι κριτές ήταν η Επίτροπη. Ήταν η Επίτροπη. Κλειστική Επιτροπή. Κλειστική Επιτροπή. Και θυμάμαι ότι ο ένας Επίτροπος, επειδή ήξερε και μουσική και είχαμε τον πρώτο ήχο και έπρεπε να βγούμε στα προσώμια στίχο που αρχίζει από το δι. Και επειδή τον άρχισε από τον δι, αυτό θα πάρουμε. Ναι. Με την προϋπόθεση να μετακτοποιήσουν σε δουλειά και με βάλαν και σε δουλειά. Μέχρι τότε δεν είχατε καμία σχέση με την πόλη των Γιαννιτσών? Όχι, όχι, καμία. Απλώς ακούσατε λοιπόν. 6 Δεκεμβρίου, που, γιατί είναι δυσυπόστατος ο ναός, είναι το Αγίου Γεωργίου και ο Νικολάου. Μάλιστα. Έχει 2 Άγιες Τράπεζες μέσα. Ήρθα και έψαλα. Εδώ 6 Δεκεμβρίου του 1971. Και 1η Ιανουαρίου του 1972 προσελήφθη. Και αυτό βέβαια έμελε να ήταν και ο ναός τον οποίο πλέον έχετε τα περισσότερα χρόνια, έτσι. Ναι, βέβαια, πολλά χρόνια. Διακονίας. Και αν δείτε η αγιογράφηση που είναι πίσω από τον Ιεροψάλτη, έχει τον Άγιο Αντώνιο.
Α, δικό σας... Ναι, ναι. Μάλιστα. Και ερχόμαστε λοιπόν εδώ, στον Άγιο Γεώργιο, τον ιστορικό αυτό ναό, γιατί από ό,τι έτσι διαβάζοντας είδα, ο πρώτος ιερός ναός ήταν ένα δωμάτιο ενός ιερέα του Παπαθόδωρου και αργότερα μία αποθήκη. Και το 1918 έχουμε την ίδρυση της ενορίας αυτής και σιγά 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 φτάνουμε το 1958 που έχουμε τα εγγένεια του μεγαλοπρεπούς αυτού ιερού ναού. Από όλα τα χρόνια αυτά της διακονίας σας στο Ιερό Αναλόγιο εδώ του Αγίου Γεωργίου, τι έχετε έτσι αποκομίσει, ποια είναι τα συναισθήματα, γιατί σίγουρα είναι πάρα τα πολλά. Τα συναισθήματα είναι πάρα πολλά. Εδώ καταρχήν μελέτησα πάρα πολύ τη Βυζαντινή μουσική, μου δόθηκε η ευκαιρία γιατί έπρεπε να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου, και μπροστά προκάτοχός μου ήταν ένας εξαίρετος ιεροψάλτης, ο Κυρκόπουλος ο Δημήτρης. Α, ναι, μάλιστα. Αυτός ο μαθητής του Καραμάνη. Ακούμε πάρα πολλά. Και τα ακούσματα, πολλά τα ακούσματα το... εδώ ήταν, έπρεπε να ανταποκριθώ στα ακούσματα. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν διάβασα πάρα πολύ. Με αγκάλιασαν πάρα πολύ και ο πατήρ Αθανάσιος, ο προϊστάμενος, ο κύριος Βαμβίνης, πατήρ Αθανάσιος Βαμβίνης, ο πατήρ Χρήστος. Και έχω βιώματα πολλά. Ήρθα με τον δεσπότη τον Καλίνικο, τον κύριο Καλίνικο. 17 χρόνια ήμασταν μαζί. Πηγαίναμε μαζί σε όλα τα χωριά και ψέλναμε. Μετά ήρθε ο Σεβασμιότατος ο Χρυσόστομος και το 2002 που έγινε δεσπότης ο Ιωήλ μου έδωσε το έναυσμα και μου είπε: Αντώνη, προχώρα ελεύθερα να κάνουμε τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής. Μάλιστα. Φτιάξαμε τότε τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής και κάναμε παραρτήματα σε όλο τον νομό. Ξεκινώντας από την Αριδαία, Έδεσα, Σκίδρα, Κρυαβρύση και όλα τα χωριά εδώ, Κουφάλια, Γιαννιτσά ήταν η έδρα. Υπήρχε αποτέλεσμα. 400 μαθητές στην αρχή. Εγγραφή 400 μαθητές. Μετά βάλαμε υποτυπωδώς 50 ευρώ. Εν πάση περιπτώσει, γράφτηκαν και τη δεύτερη χρονιά από 350 κτλ. Και, και συνεχίζει και τώρα έχει 170 μαθητές. Μάλιστα. Και από αυτούς τους μαθητές σίγουρα. Είναι και πάρα κάποιοι... πολλοί μαθητές οι οποίοι έχουν επανδρώσει πολλά αναλόγια. Αυτό. Πάρα ουσία. Πολλά αναλόγια. Και ενδεχομένως, αν δεν υπήρχε αυτή η μέρημνα η δική σας και του Σεβασμιωτάτου, θα υπήρχαν και τα αναλόγια χωρίς ιεροψάλτες. Βέβαια. Εδώ στο αναλόγιο. Καθ' όλη τη διάρκεια υπήρχε, φροντίσατε να έχετε χορό. Δεν υπήρχε Κυριακή που να μην έχω πάνω από 10 άτομα. Δηλαδή είναι ιστορικά. Έχω περίπου 5.000 κασέτες, κασετούλες, οι οποίες είναι γραμμένες πότε έχουν υποθεί ημερομηνίες, Κυριακές, τα πάντα. Και τα έχω όλα στο αρχείο μου. Πολύ ωραία. Και άμα ακούστε πώς ήταν το ισοκράτημα, όπως ένα μελίσι. Τα ακούω και κλαίω στο σπίτι μου. Τα έχω όλα αυτά. Είχα πάνω από 10 μαθητά στο αναλόγιο κάθε Κυριακή. Κάνατε κάποιες πρόβες από πριν? Όχι, δεν κάναμε. Κάναμε μαθήματα. Τους είχα μαθητά όλους. Τι μαθητές? Μαθητές. Επειδή αναφέρετε τώρα όσον αφορά το ισοκράτημα, έτσι μου δίνετε το ερέθισμα να πω. Ναι. Σαν μελίση. Ναι. Ποια είναι και η συμβολή λοιπόν του ισοκρατήματος? Ενώνει την μελωδία ολόκληρη. Mm-hmm. Την ενώνει και ακούγεται πολύ πιο ευχάριστη. Βοηθάει πάρα πολύ στον ιεροψάλτη. Πάρα πολύ. Και αυτό βέβαια, μου το είπατε και εσείς, ότι συγκινήστε ο ίδιος, αυτό μεταφέρεται, ναι, και στο εκκλησίασμα. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Ας πάρουμε μία Είχαμε μικρή... Είχαμε πάρα πολύ εκκλησίασμα. Αυτός ο ναός έχει πάρα πολύ εκκλησίασμα. Ας πάρουμε μία μικρή γεύση λοιπόν, ναι, από κάποιο ύμνο και συγκεκριμένα μία δική σας σύνθεση ενός Άγιος ο Θεός και δύναμης σε ήχο τέταρτο Άγια. Oh.
Διαπιστώνουμε λοιπόν αυτό που μας είπατε και πραγματικά είχατε την, τη χαρά να σας, πλαισιώνουν άνθρωποι με ωραίες φωνές και με τη δική σας συμβολή και τη διδασκαλία πιστεύω ότι φτάσατε σε, έτσι, σε ένα ικανοποιητικό, σε ένα άριστο αποτέλεσμα. Μαζί υπήρχε μια χοροδία εδώ στον Ιερό Ναό. Πάντα είχαμε χοροδία εδώ. Από την αρχή που ήρθα από το 1972 προσπάθησα να έχω πάνω στο λόγιο μαθητάς μου, τους οποίους δίδασκα και στη συνέχεια ήταν κάθε Κυριακή στο αναλόγιο. Πρακτική εξάσκηση, οπωσδήποτε. Αποτέλεσμα, να φτιάξουμε την πρώτη χοροδία που κάναμε, την κάναμε με πρακτικούς ιεροψάλτες. Γιατί ήθελαμε να δώσουμε κάποιο κίνητρο εδώ στους εκκλησιαζομένους και δώσαμε μία συναυλία, μάζεψα όλους τους πρακτικούς ιεροψάλτες και έκανα πολλές πρόβες και δώσαμε. Ναι, γιατί αυτό αντιλαμβάνομαι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Στη συνέχεια όμως έφτασαν οι μαθητές και δώσαμε πάρα πολλές συναυλίες εδώ στο ναό αυτόν. Πάρα πολλές συναυλίες. Και όχι μόνο εδώ, και σε όλα τα χωριά δίναμε συναυλίες. Υπάρχουν τα παιδάκια από μικρή ηλικία μέχρι και μεγάλη ηλικία. Άρα λοιπόν αυτή η χοροδία του Ιερού Ναού πηγαίνει και παρουσιάζει ύμνους σε όλη λοιπόν, σε όλο τον νομό. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Υπάρχουν κάποιες σημαντικές στιγμές της χοροδίας αυτής. Η σημαντικότερη ήταν στα Κουκουζέλια Θεσσαλονίκης που είχαμε 47 άτομα. 47 άτομα και ήταν πάρα πολύ ωραία. Όταν λέω πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάντα ήμουν αγχώδης για το αποτέλεσμα της συνευλίας. Ενώ ήξερα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, ήμουν πάντα αγχώδης. Προσπαθούσα με κάθε τρόπο να δώσω στον εαυτό μου να καταλάβει ότι αυτό που δίδαξες είναι σωστό. Και πραγματικά το αποτέλεσμα ήταν άριστο πάντα. Εγώ θα μείνω και σε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι υπήρχε από μικρός αυτή η ζέση, η αγάπη, αλλά και ο ζήλος για την μουσική μας. Ναι. Και αφού λοιπόν εσείς μάθατε τη μουσική, την εκκλησιαστική μας μουσική, προσπαθήσατε να την μεταλαμπαδεύσετε και στους νεότερους. Ναι. Έρχεστε λοιπόν εδώ, συγχρόνως συνεχίζετε τις σπουδές σας ή σταματάει η μαθητεία? Έχω συνεχίσει. Πήρα το πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής από το Μακεδονικό Οδείο Θεσσαλονίκης, μάλιστα. Ναι. Στη συνέχεια παίρνω το δίπλωμα από τον Πειραϊκό Σύνδεσμο, από τον Πειραιά. Λοιπόν, και συγχρόνως μου δόθηκε η ευκαιρία να δώσω εξετάσεις στο Υπουργείο Παιδείας. Την πρώτη φορά δεν πέρασα, την δεύτερη φορά πέρασα όμως. Όγδος με βραβείο και είχα το δικαίωμα να διοριστώ όπου ήθελα, επειδή βγήκα όγδος. Και πήγα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εδώ του νομού Πέλλας και βρίσκω έναν καθηγητή μου που είχα στο γυμνάσιο, στο Αιγίνιο, και με όρκησε εκείνος και μου λέει: «Πού θέλεις να πας?» Λέω: «Στα Γέννησα». «Στα Γέννησα». Ήμουνα γυμνασιάρχης στο Μιλότοπο. Καταρχήν, πρώτα ήμουν καθηγητής, μετά έγινα γυμνασιάρχης στο Μιλότοπο. Καθηγητής μουσικής. Ναι, καθηγητής μουσικής διορίστηκα. Μετά ήμουνα στο δεύτερο γυμνάσιο καθηγητής και στη συνέχεια 17-18 χρόνια στο μουσικό γυμνάσιο Λύκειο διευθυντής. Ναι, που έχουμε δώσει πάρα πολλές συναυλίες με παραδοσιακά όργανα και τα λοιπά. Έχουμε πάρει και πρώτα βραβεία στην Αθήνα. Άρα λοιπόν είχατε την δυνατότητα και την ευκαιρία να έρθετε σε επαφή με παιδιά, με νέους ανθρώπους. Αυτό ήταν και το κίνητρο, γι' αυτό και εγώ, ας πούμε, μετά πήρα το πτυχίο αρμονίας, πήρα το πτυχίο αντίστοιξης, πήρα το πτυχίο φούγκας. Ασχοληθήκατε λοιπόν και με την ευρωπαϊκή μουσική, βεβαίως, εκτός από βεβαίως, την Βυζαντινή. Βεβαίως. Ναι. Και ασχολήθηκα με τα παιδιά. Είχα και κάνει και έναν σύλλογο της παραδοσιακής μουσικής. Και μάθαν τα παιδιά και κανονάκι και ούτι και βιολί και τα λοιπά και τα λοιπά. Και είχα σύλλογο παραδοσιακής μουσικής που κάναμε συνευλίες και πηγαίναμε και σε... Ερχόταν σε επαφή λοιπόν και με τη Βυζαντινή και με την παραδοσιακή μουσική. Βέβαια. Πόσο σημαντικό είναι για ένα παιδί να έρθει σε επαφή
από την αρχή και να έχει μια βιωματική σχέση με τη μουσική μας. Και τι συμβουλεύετε και στους γονείς και γενικά. Όσα παιδιά ήρθαν από μικρά να μάθουν βυζαντινή μουσική, η βυζαντινή μουσική του έχει διεισδύσει, πέρασε μέσα τους. Mm-hmm. Γιατί γινόταν στη συνέχεια και η πρακτική εφαρμογή επάνω στο αναλόγιο. Υπήρχε μία αγάπη μεταξύ τους και ένας συναγωνισμός, καλός συναγωνισμός. Και τα παιδιά αυτά, από όλα τα παιδιά, εγώ έχω αναμνήσεις, καλές αναμνήσεις, όλους τους μαθητές. Γιατί από τους μαθητές μου έχουν γίνει πάρα πολλοί ιερείς, πάρα πολλοί μοναχοί, mm-hmm. Επιστήμονες πολλοί, πάρα πολλοί επιστήμονες. Λοιπόν, και πολλοί ιεροψάλτες. Πολλοί ιεροψάλτες. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί συνέχεια με φωνάζουν δάσκαλα και με τιμάει αυτό πάρα πολύ. Είναι σημαντικό. Είναι καθημερινή είναι αυτή σημαντικό. Η επαφή με τους μαθητές. Καθημερινή. Άρα οι κόποι σας έδωσαν καρπούς. Βεβαίως. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Πάρα πολύ ευτυχισμένος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία του να βγαίνεις έξω και να ακούς τα καλά λόγια. Δάσκαλε, δάσκαλε. Είναι μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Σίγουρα. Έχουν επανδρωθεί πάρα πολλά αναλογία μέσα στο νομό, όχι μόνο στο νομό, και στο νομό οι μαθίες και στη Θεσσαλονίκη και πάντου. Έχω πολλούς μαθητές. Κατά την προσωπική σας άποψη, η βυζαντινή μουσική ή και γενικά η εθνική μας μουσική, καθώς ασχοληθήκατε και με τα δύο μέρη της, κατέχει κεντρική θέση στη ζωή τη δική μας, στην Ελλάδα? Δηλαδή, έχετε την αίσθηση ότι δίνεται η πρέπουσα σημασία για την καλλιέργειά της? Η βυζαντινή μουσική είναι αυτή η οποία διεισδύει σε κάθε πιστό. Ναι. Διεισδύει σε κάθε πιστό. Ανάλογα πώς ο καθένας την χρησιμοποιεί, πώς την βάζει μέσα του, νιώθηκε την αγάπη αυτήν για τη βυζαντινή μουσική. Αλλά δεν, εγώ νομίζω κατά τη γνώμη ότι δεν είναι η πρέπουσα όθηση για τη βυζαντινή μουσική. Μου δίνετε τώρα το έναυσμα να σας πω ότι ήμουνα μέλος της ΟΜΣΙΕ μαζί με το Χρυσάντο. Σομοσπονδίας, λοιπόν, γεροψαρτών Ελλάδος. Ελλάδος. Ναι. Και το πρώτο συνέδριο που κάναμε, το κάναμε στο Βόλο με τον Μακαριώτα τον Χριστόδωρο. Και ξεκινήσαμε από εκεί. Και κάναμε πολλούς αγώνες για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα κενά όλης της Ελλάδος. Μας δέχτηκαν όλα τα Υπουργεία. Κάναμε πολλές κινήσεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε αυτές τις χίλιες θέσεις. Αλλά τελικά δεν τα καταφέραμε. Κάτι το οποίο έμεινε ως όνειρο. Έμεινε σαν όνειρο. Κάναμε όμως πολλούς αγώνες με το συγχωρεμένο το Χρύσανθο, τον μεγάλο ιεροψάλτη του Αγίου Δημητρίου. Πολύ αγαπητός. Πολύ καλός άνθρωπος. Καλός μουσικός. Με τον Χαρίλαο Ταλιαδόρο, επίσης. Τον Καραμάνι, τον δάσκαλό μου, επίσης. Αγώνες πολλούς. Αλλά δεν καταφέραμε αυτό. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει το ένστικτο μέσα στον πιστό. Πάντα θα υπάρχουν μαθητές μικροί οι οποίοι θα έχουν αυτήν την ζέση για τη βυζαντινή μουσική. Και το βλέπω τώρα και στα μικρά παιδιά που βλέπω. Και στις σχολές που έχουμε. Υπάρχουν παιδιά και υπάρχουν και ταλαντούχα παιδιά. Και οφείλουμε να πούμε βέβαια ότι ευτυχώς στις μέρες που διανύουμε υπάρχουν και τα μουσικά σχολεία. Τα μουσικά σχολεία. Ενίκια, τα οποία διδάσκουν τη βυζαντινή μουσική μία φορά την εβδομάδα. Διδάσκουν παραδοσιακή μουσική, διδάσκουν θεωρία, πράξη κτλ. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά τα οποία δεν είχαν εκ των προτέρων, ας πούμε, την διάθεση να μάθουν βυζαντινή μουσική, αλλά με τον συναγωνισμό που είχαν με τα άλλα τα παιδιά, μάθαν και εκείνα βυζαντινή μουσική. Και καταλήγαμε την χρονιά που κάνανε οι δάσκαλοι που είχαμε, που διδάσκαν τη βυζαντινή μουσική, στο τέλος να παρουσιάσουμε ύμνους με βυζαντινή μουσική, να διαβάζουν βυζαντινή μουσική. Τους άρεσε λοιπόν. Βεβαίως. Τους άρεσε. Βεβαίως. Όπως είπατε και στην αρχή, και έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο DNA μέσα μας. Ναι. Και έχουν κάθε χρόνο το μουσικό σχολείο έχει έναν χώρο βυζαντινό. Από παιδιά. Βέβαια. Από παιδιά. Βέβαια. Είναι αυτή λοιπόν η βιωματική σχέση
που εμφυτεύεται στην ψυχή των παιδιών και είναι σημαντικό όταν αυτό γίνεται από τη μικρή την ηλικία. Από μικρή ηλικία, ναι. Εγώ θυμάμαι το γιο μου, ο οποίος ήταν 4 ετών και έλεγε, «Μαμά, θα με σηκώσει να πάω με τον μπαμπά στην εκκλησία, αλλιώς δεν πάω». Και ερχόταν εδώ και σε αυτό το δεσποτικό, στον κυρό Καλίνικο, 4 ετών είπε το «κέλευσον δέσποτα» ή «κέλευσον δέσποτα», δεν μπορούσε να το πει, 4 ετών. Και ερχόταν κάθε πρωί μαζί μου. Και πολλά παιδιά, αν βλέπατε τότε, είχα 10 μικρά παιδιά. Αν ακούσετε τώρα πώς ψάλλουν, αν υπήρχε τρόπος να ψάλλουν τα παιδάκια αυτά από τις κασέτες που έχω, να σας πούν τα πλήθη των πεπραγμένων της μετανοίας, ανοίξω, να ακούτε και πόσο αγγελούδια. Ακριβώς. Αγγελούδια. Και πόσο όμορφες είναι οι παιδικές φωνές. Πάμε να ακούσουμε και ακόμη έναν ύμνο. Το «Κύριε και έκραξα» σε ήχο πρώτο, μια δική σας σύνθεση και δύο ιδιόμελα τροπάρια της Πεντηκοστής. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον, ή μάλλον Πεντηκοστή να εορτάζουμε και πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον. Σοφία, ναι,
αλλής θεολόγους ανέδειξε όλων συγκρότη των θεσμών της Εκκλησίας. Ομοούσιε και ομοθρόνε το Πατρί και το Υιό παράκριτε δόξα σοι. Πολύ όμορφα. Ασχολείστε έτσι συνέχεια, γράφετε, συνθέτετε. Μέχρι και το 2012 ήμουν ο διευθυντής της σχολής της Μητροπόλεως. Από το 2012 και μετά ασχολούμαι με τη συγγραφή. Μάλιστα. Και ποιον μπροστά έγραφα, αλλά τα βάζα μέσα στις κούτες και δεν τα έδινα σημασία. Όπως θα σας πω αργότερα ότι έχω γράψει την Μικρή και Μεγάλη Παράκληση το 2000 και δεν την έχω εκδώσει. Όπως επίσης και το έχουμε εδώ μπροστά μας το Δοξαστάριο των Μελωδικών, το Μελωδικών, το οποίο είναι γραμμένο και αυτό το 2000. Έχουμε, είναι το Δοξαστάριο αυτό που λέτε, ναι, το οποίο δεν έχει εκδοθεί. Όχι, δεν έχει εκδοθεί. Mm-hmm. Το έχω γραμμένο, δεν έχει εκδοθεί. Και? Και αυτή είναι Μικρή και Μεγάλη Παράκληση. Ωραία. Ναι. Και αυτή η ανέκδοτη. Και αυτή, ναι. Και αυτή μάλιστα. Ανέκδοτη. Και εδώ τι έχουμε ακριβώς? Εδώ είναι ο ακάθιστος ύμνος, ο οποίος έχει εκδοθεί, mm-hmm, και είναι σε δεύτερη έκδοση και το έχω γράψει αυτό, να το πω και αυτό. Mm-hmm. Το είναι αφιέρωμα «Αηδίνη τον όφλημα αλίστου μνήμης και αγάπης στη θυγατέρα μου Χρυσή», η οποία εκοιμήθη το 2012 τον Ιούνιο. Mm-hmm. Σε ηλικία 42 ετών. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της. Και το έχω κάνει δωρεά σε όλους τους ιεροψάλτες από την Πελοπόννησο μέχρι την Ορεστιάδα και ψάλουν εδώ και 2 χρόνια στους χαιρετισμούς από το βιβλίο αυτό. Μάλιστα. Και εδώ έχουμε... Εδώ είναι ο μικρός και ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας, ο οποίος είναι τώρα στο τυπογραφείο για έκδοση. Α, για έκδοση είναι αυτό. Και όπως επίσης και η πρότυπος Βυζαντινή Θεία Λειτουργία, σύμφωνα με αυτά με τα ακούσματά μου, σύμφωνα με τα ακούσματά μου, έχω γράψει αυτήν την πρότυπο Βυζαντινή Θεία Λειτουργία και δεν έχω δανειστεί από κανένα μεγάλο δάσκαλο τίποτα, εννοώ να αντιγράψω. Mm. Όλα είναι δικά μου, όλα όπως τα ψάλω, έτσι τα έχω γράψει και έχω γράψει όλα τα δυνάμεις σε όλους τους ήχους, mm-hmm, μαζί και λέγετο και άγια. Αυτό το οποίο ακούσαμε. Βεβαίως, ναι. Και πριν. Σε όλους τους ήχους από 3 χερουβικά, σε όλους τους ήχους από 3 λειτουργικά, στη χεραρικά, ιερμολογικά. Α, σημαντικό λοιπόν. Σημαντικό. Ενάτες οδές. Κοινωνικά. Αντί το άξιο νεστή. Λοιπόν, κοινωνικά της εβδομάδος, mm-hmm, κοινωνικά της ημέρας, κοινωνικά όλου του είναι αυτού. Όλου του είναι αυτού. Έχω γράψει τη μεγάλη, την Γάρση Μήτραν και το Άγιος Άγιος την λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Λοιπόν, είναι λοιπόν ένα βιβλίο. Ένα, ναι, ολοκληρωμένο. Πίσω, που μπορεί να βοηθήσει τον κάθε. Του δείπνου του μυστικού σε όλου του ήχου. Και στο τέλος έχω βάλει και 4 καλοφωνικούς σειρμούς. Mm. 4 καλοφωνικούς σειρμούς δικούς μου. Αν κάποιος, τι θα συμβουλεύατε σε κάποιον που ενδεχομένως θα ήθελε και αυτός να συνθέσει? Ποια είναι, υπάρχουν κάποιοι κανόνες που διέπουν τον τρόπο σύνθεσης? Για τι να πρέπει να προσέξουμε? Για να συνθέσεις ένα μουσικό κομμάτι πρέπει να είσαι γεμάτος από βυζαντινή μουσική. Τι εννοώ?
από θεωρία γεμάτος, από ισοκράτημα γεμάτος, από ορθογραφία γεμάτος. Mm-hmm. Είναι 110 περιπτώσεις ορθογραφίες. Πρέπει να τις ξέρεις. Λοιπόν, είναι αδύνατο όμως να μάθει αυτά ο κάθε συνθέτης, να μάθει την ορθογραφία, θα κάνει λάθος οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως υπάρχουν και πολλά λάθη. Το πρόβλημα είναι πώς συλλαμβάνεις αυτή τη μελωδία. Mm-hmm. Ξεφεύγεις από τον ήχο? Όχι. Πρέπει να είσαι μέσα στον ήχο. Αυτά που θα δημιουργήσεις μέσα, τις συγχορδίες και αυτά, πρέπει να τα δημιουργήσεις όμορφα. Ακινούμαστε δηλαδή καλά. Στα συστατικά των ήχων, έτσι. Βέβαια, οπωσδήποτε στα συστατικά των ήχων. Λοιπόν, η δημιουργία δεν είναι εύκολο πράγμα το να δημιουργήσεις. Οι παλιοί δάσκαλοι, από ό,τι πιστεύω, και στηρίζομαι πάνω στους παλιούς δασκάλους με την εξής έννοια, ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλοι συγγραφείς. Γράφαν πολλά πράγματα. Δηλαδή, αν πάρουμε τώρα να λιώσουμε μια δοξολογία, αυτό θεωρείται Ιεροσιλία. Δεν μπορούμε να λιώσουμε. Δεν μπορούμε να λιώσουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ τώρα θεώρησα το εξής. Ούτε και εγώ έπρεπε να κάνω αυτό το διάβημα. Αλλά είχα όμως πάρα πολλά γραμμένα και επειδή νιώθω ότι έχω τη δύναμη να γράψω ορισμένα πράγματα και διαφορετικά και το τάλαντα, γι' αυτό και έκανα αυτή την πρώτη θεία λειτουργία, την οποία θα την κρίνει ο κόσμος. Εγώ πιστεύω. Ακριβώς, έτσι. Ότι είναι. Και εγώ πιστεύω ότι. Πιστεύω ότι θα δώσουμε ένα λιθαράκι πάνω στη βυζαντινή μουσική. Γιατί η μουσική μας δεν είναι στατική. Ναι. Είναι ζώσα. Ναι. Βεβαίως. Και ο καθένας, λοιπόν, ανάλογα με τα ερεθίσματα και με την εμπειρία που διαθέτει, μπορεί να προσφέρει. Και όπως είπατε και εσείς, θα το κρίνει ο κόσμος. Ο κόσμος θα το κρίνει. Στηριζόμαστε σε μία σύνθεση πάνω απ' όλα στο κείμενο. Δηλαδή προέχει ο λόγος, θέλουμε να, να δώσουμε λοιπόν την έννοια του πρώτα, κειμένου. Πρώτα πρέπει να διαβάσεις το λόγο, να καταλάβεις τι θα πει αυτό. Και πρέπει να δώσεις την έννοια, γιατί η μουσική δίνει την έννοια πάνω στο λόγο. Είναι η επένδυση του κειμένου. Η επένδυση. Βέβαια, δεν μπορείς να λες άλλα βασικό. Πράγματα αντί άλλων. Ένα βασικό λοιπόν, χαρακτηριστικό. Υπάρχουν μεταλείπεις εκεί που λέει και ένα σωρό πράγματα. Πρέπει να δώσεις την ανάλογη ερμηνεία. Ακριβώς. Ναι, αυτό είναι ανάλογη ερμηνεία. Και αυτός και είναι και ο σκοπός της εκκλησιαστικής μας μουσικής. Ποια είναι, είναι η έκφραση συναισθημάτων. Έτσι. Γι' αυτό και έχουμε λοιπόν και μία εναλλαγή των ήχων, έτσι μέσα καθ' όλη τη διάρκεια Να αποδοθεί ο ήχος ο χαρμόσυνος σε χαρμόσυνα. Μάλιστα. Σε πένθυμα, ο πένθυμος ήχος πλάγιο στο δεύτερο ή ο δεύτερος κτλ. Έτσι. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή στην εγγραφή. Και έχουμε και το ήθος των ήχων. Μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό. Συσταλτικό, διασταλτικό κτλ. Αυτά είναι το ήθος. Είναι δυνατόν για να το καταλάβει και ο κόσμος. Δηλαδή, γιατί τώρα εσείς με την εμπειρία, εμείς είμαστε ακόμη έτσι μικροί, να το πούμε. Δεν έχουμε. Και εσείς μεγάλοι είστε, πώς. Όχι. Η εμπειρία η δική σας είναι σημαντικότατη. Από την άποψη πια ότι πρέπει, ανάλογα με το περιεχόμενο των ύμνων, να ψάλουμε και διαφορετικά. Όπως είπατε και εσείς, να δώσουμε το ήθος αυτού του ήχου. Πρέπει ο ιεροψάλτης που θα ψάλει, πρέπει να αποδώσει το νόημα καταρχήν, όπως είπαμε προηγούμενα, και να αυξομοιώσει την ένταση της φωνής ανάλογα με τα ύψη που πάει και να κατεβάσει ανάλογα με τις καταβάσεις που έχει το κείμενο και να αποδοθεί το νόημα, το πραγματικό νόημα. Το αρχίσουμε να φωνάζουμε και να λέμε ένα σωρό πράγματα δεν λέει τίποτα. Πρέπει να αποδοθεί το νόημα. Ό,τι και αν πούμε δεν λέμε τίποτα. Να αποδοθεί το νόημα, αυτό είναι η επένδυση που σου είπατε προηγουμένως, στο λόγο, μουσική. Δεν είναι μόνο λοιπόν η φωνή. Όχι, το ύφος, το ήθος. Βέβαια είναι και πάνω απ' όλα ο ιεροψάλτης οφείλει να είναι καλήφωνος, αλίμονο. Βεβαίως, οπωσδήποτε. Ρωτήσανε τον μεγάλο δάσκαλο παλιά, τον Μπρίγκο. Ναι, και είπε τρία πράγματα πρέπει να έχει ο ψάλτης. Φωνή. Ναι, αλλά και σίγουρα πάνω απ' όλα θα πρέπει να βιώνει και να αισθάνεται όλα αυτά τα οποία ψάλει. Πιστεύω. Και αυτό θα είναι και μία συμβουλή για τους νεότερους. Βεβαίως. Πρέπει να νιώθει αυτά που ψάλλει. Καταρχήν πρέπει να διαβάζει. Άμα δεν διαβάζει, να μην πάει στην εκκλησία ο ψάλτης. Πρέπει να διαβάζει όλη την εβδομάδα για να αποδώσει την Κυριακή. Αλλιώς δεν αποδίδει. Αυτό έκανα εγώ όλα μου τα χρόνια. Και τώρα, άμα δεν διαβάσω για την Κυριακή, δεν πάω στην εκκλησία. Πρέπει να διαβάσω. Θεωρώ το μεγαλύτερο πανηγύρι
Γιατί άμα δεν έχεις ψυχολογία, δεν μπορείς να πας στην εκκλησία. Πρέπει να έχεις καλή ψυχολογία για να ψάλεις και να αποδώσεις αυτά που λες. Μου δώσατε όμως ένα έναυσμα τώρα του μεγάλου ιεροψάλτη του Στανίτσα. Να ακούσουμε λοιπόν. Ο Στανίτσας για μένα ήταν το α και το ω μετά τον Καραμάνι. Μετά τον Καραμάνι. Γιατί? Θα μου πείτε το, γιατί τώρα. Είχα μέσα μου κάτι. Ήθελα να τολμιάσω τον Στανίτσα και άφησα το μουστάκι όπως ήθελα. Να τολμιάσω. Και προσπαθούσα να διαβάσω, να διαβάσω καλά, να τολμιάσω πολύ. Και έφτασα σε ένα σημείο, αφού τον γνώρισα, τον παρακολούθησα στον Παρνασσό και τα λοιπά, τις συναυλίες του και τα λοιπά, είχε έναν αδερφό στον πύργο Ηλίας και μετά η ιστορία έγινε μετά. Και όταν πέθανε ο Στανίτσας, έπεσε στα χέρια μου το βιογραφικό του, το οποίο το έχω. Και έλεγε ότι ο Στανίτσας κατάγεται από εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά και η μάνα του είναι το γένος Αναστασίου Πατρώνα. Δεν το γνωρίζαμε αυτό. Δεν το γνωρίζετε. Έχω χαρτί, έχω ντοκουμέντα. Το γένος. Και τότε εξήγησα το λόγο που ήθελα να μοιάσω στο Στανίτσα. Μάλιστα. Και πήγαμε κάτω στον πύργο Ηλίας με τον αδερφό του Στανίτσα και έχω ντοκουμέντα, έχω DVD και τα λοιπά. Μας φιλοξένησε, πήρα όλα τα παιδιά μου και πήγαμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν. Ναι, υπήρχε μία δάδα από μεγάλα δάσκαλα. Πολύ ωραία. Και επειδή βλέπω ότι ο χρόνος δεν είναι αρκετός, έχουμε πάρα πολλά να πούμε ακόμη, θα συνεχίσουμε τη συνομιλία μας και στην άλλη εκπομπή μας. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά που είστε κοντά μας. Χαίρετε.